Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια βρέθηκαν το πρωί εργαζόμενοι των δύο νοσοκομείων της Πάτρας, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρων και του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού. Στην Πάτρα βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιανακός. Οι συνάδελφοι με ψυχραιμία, αλλά όμως και ανήσυχοι, λόγω των παθογενειών του συστήματος, βλέπουν το νοσοκομείο του Ρίου να μετατρέπεται σε επίκεντρο του κορονοϊού. Ήδη έχουν αδειάσει δύο κλινικές και νοσηλεύτηκαν εδώ τα περισσότερα περιστατικά. Ο κύριος Γόγος μας ενημέρωσε πριν από λίγο, ο λοιμοξιολόγος, ότι πια εδώ νοσηλεύονται μόνο 10 περιστατικά, τα υπόλοιπα πήγαν σπίτι τους, είναι καλά στην υγεία τους. Τρία είναι τα βαριά περιστατικά, τα δύο είναι πολύ καλύτερα, μάλλον θα πάνε καλά, και το τρίτο είναι πολύ βαρύ περιστατικό και νοσηλεύεται στη μονάδα αρνητικής πίεσης. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την περίπτωση περαιτέρω διασποράς του ιού, με το νοσοκομείο αναφοράς να βρίσκεται εκτός εφημεριών, με μειωμένο προσωπικό λόγω της καραντίνας στην οποία έχουν μπει γιατροί και νοσηλευτές, και το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας να έχει έλλειψη προσωπικού. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με απαράμιλη επαγγελματικότητα και αυτοθυσία, οι νοσηλευτές είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, γιατί οι ελλείψεις στο σύστημα υγείας είναι μεγάλες. Μας διαβεβαίωσε προηγουμένως ο κύριος Καρβέλης, ο διοικητής της ΕΚΤΗΣ, είπε ότι τη Δευτέρα, γίνονται προσπάθειες τη Δευτέρα να έρθουν 50 νοσηλευτές Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο και Άγια Ανδρέα για να ενισχύσουν το νοσηλευτικό προσωπικό, που θα αποτελέσει μια μεγάλη ανάσα και για το σύστημα υγείας και για τους συναδέλφους. Για άλλη μια φορά, με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που έχει να κάνει με το υγειονομικό χάρτη. Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για αυτά τα περιστατικά και για την καραντίνα των συναδέλφων μας, είμαστε νυχθημερών μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, δεχόμαστε τις παρατηρήσεις και τα παράπονα που μας εκφράζουν, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση προκειμένου να καλύψουμε το οποιοδήποτε κενό παρουσιάζεται. Σκεφτείτε, να νοσήσουν περισσότεροι εργαζόμενοι ή να έχουμε κρούσμα, πιθανό κρούσμα σε εργαζόμενο, τι έχει να συμβεί στο νοσοκομείο μας. Εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι το σύστημα ήταν θωρακισμένο και ασφαλές, δυστυχώς ένα περιστατικό έβγαλε off την αβαρχίδα της υγείας στην περιοχή μας, και μιλάω για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Αυτό όμως το γεγονός έστειλε ένα μήνυμα, να πάρουν όλοι στα σοβαρά το πρόβλημα. Και από εκείνη την ημέρα πραγματικά και μετά βλέπουμε να υπάρχει ένας άλλος αέρας στα νοσοκομεία, να εφαρμόζονται τα μέτρα, να υπάρχουν σκληρά, αυστηρά μέτρα, και αυτά μας δίνουν την αισιοδοξία ότι θα πάμε καλά στην πορεία και ότι δεν θα έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε.